Προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου απίφθινε τουρκική φρεγάτα που πλέει στα όρια του θαλασσοτεμαχίου 6 της Κυπριακής Δημοκρατίας στα υποστηρικτικά σκάφη του πλωτού γεωτρύπανου Daxton Explorer, το οποίο χθες άρχισε γεωτρητικές εργασίες στον στόχο Κρόνος για λογαριασμό της κοινοπραξίας των ΕΝΚΕ Total. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας κάλεσε για αναγνώριση τα δύο σκάφη, τα οποία κινούνταν προς το λιμάνι της Λεμεσού, διατυπώνοντας τον προκλητικό ισχυρισμό ότι έπλεαν σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Στην περιοχή της γεώτρησης, η οποία βρίσκεται εκτός των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας, συνεχίζουν να παραμένουν δύο ιταλικές φρεγάτες. Η τουρκική προκλητικότητα, σύμφωνα και με τα όσα καθημερινά προαναγγέλουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αναμένεται να κλιμακωθεί τις επόμενες εβδομάδες με την κάθοδο στις Κυπριακές θάλασσες πλωτού γεωτρύπανου για γεώτρηση. Ενδεικτικές των σκέψεων και προθέσεων της Άγκυρας, στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εταίρου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Προέδρου του κόμματος των Γκρίζων Λύκων, Τεβλέτ Μπακτσελή. Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Η βούληση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ή θα το δεχτούν πρόθυμα ή αυτός ο στόχος θα γίνει πραγματικότητα. Το πεπρωμένο της Κύπρου δεν είναι ελληνικό αλλά η τουρκοκρατία. Σημαντικό βήμα στις προσπάθειες για ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη φαίνεται να προκύπτει τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ. Εκπρόσωπος της εταιρείας New Met Energy, η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της Delek, που κατέχει το 30% του κοιτάσματος στο τεμάχιο 12, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τριμήνου, αποκάλυψε ότι υπάρχει συμφωνία με την Chevron και την BG για να προχωρήσει η εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με ένα πλοίο γεωτρήσεων για να ανοίξει το πρώτο πηγάδι παραγωγής στον ταμιευτήρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την πιθανή ανάπτυξη της Αφροδίτης, της πρώτης ανακάλυψης φυσικού αερίου στην Κύπρο. Ωστόσο, η Ισραηλινή εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών. Σε μια άλλη εξέλιξη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Ταβός, σημείωσε τον κομβικό ρόλο που Ελλάδα και Κύπρος δύναται να διαδραματίσουν στις προσπάθειες απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. More LNG pipeline gas will also come from the Middle East and North Africa. New LNG terminals in Greece, in Cyprus and in Poland will soon become operational, as will new interconnectors. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα εργαλειοποιεί την ενέργεια και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση του ζητήματος των καυσίμων.